Διάβαζα τις προάλλες ότι το ΙΕΚ Αλφα σκαρφάλωσε και πάλι στην κορυφή του Διεθνούς Διαγωνισμού Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης. Πρόκειται για τον ενδέκατο κατά σειρά. Και αναρωτήθηκα ποια είναι αυτά τα εξαιρετικά παιδιά τα οποία μας κάνουν περήφανους στο εξωτερικό. Ποια είναι η συνταγή επιτυχίας. Και έτσι λοιπόν θα πάρουμε απαντήσεις από τον Δημήτρη Τσομπάνογλου, ο οποίος είναι executive chef, καθηγητής του στο ΙΕΚΑ Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως από τον σπουδαστή μαγειρικής, τον Αγάπιο Τεπελίδη, ο οποίο διακρίθηκε κιόλα και οι δυο σα βεβαίω, με την επιμέλεια εδώ του καθηγητή. Καλώ ήρθατε. Γεια, σας. Ε, Γεια σας. μιλούμε για το μεγαλύτερο ποσοστό σε μετάλλια που κατακτήσατε ω άρτια καταρτισμένοι σπουδαστέ στον τομέα γαστρονομία στο ΙΕΚΑΛΦΑ. Και θέλω να ξεκινήσω από τον καθηγητή να μου δώσει περισσότερε πληροφορίε. Ε, Καταρχά, Πόσε φορέ έχουμε πάει σε αυτό το διεθνή Για ε, πρώτη διεθνικό. φορά πήγαμε. Είναι η πρώτη μα φορά πρώτη και έχουμε τόσε καλέ επιδόσει. Τόσε καλέ επιδόσει. Κατεβάσαμε ε, μια ομάδα από 9 άτομα. Mm -hmm. Είχαμε 7 διακρίσει. Πήραμε 4 σημαίνια και τρία χάλκινα. Mm -hmm. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Για πρώτη φορά, α... φορά φυσικά. Για πρώτη φορά. Mm -hmm. ε, μαγειρέψαμε πολύ νόστιμα. Ε, για λίγου πόντου δεν πήραμε. Μιλήστε μα λίγο για τι συνθήκε αυτού του διαγωνισμού. Οι συνθήκε ήταν προπόνηση σχεδόν ε, τρει εβδομάδε mm -hmm. με τα παιδιά. Μάθημα πρώτα και μετά προπόνηση. Ε, και έτσι φέραμε αυτό το αποτέλεσμα, α πούμε, στη σχολή. Τώρα, ε, η αξιολόγηση με ποιον τρόπο γίνεται εκεί, ε, Η γεύση με τον ε, τρόπο το οποίο μαγειρεύει με στην κουζίνα. Το πώ. Ε, ε, Πώ είσαι εντυμένο, αν είσαι καθαρό. Ε, Άρα, η συνέπεια, το ήθο, η επαγγελματική συμπεριφορά έτσι. και φυσικά το έτσι. ταλέντο. Και φυσικά το ταλέντο, ναι. Mm -hmm. Και τι γνώση έχει. Ε, πόσα χρόνια σπουδάζει κανεί ε, για να βγει σε αυτό το. Είναι δύο χρόνια. Δύο χρόνια, χρόνια. είναι αρκετά. Πιστεύω ότι είναι αρκετά για να πάρει κάποιε ε, βάσει mm -hmm. και μετά. Είναι... Μπορεί να συνεχίσει. Να ανοίξει τα φτερά σου και να πα αλλού. Συνήθω, πού επιλέγουν τα παιδιά να πάνε μετά. Ε, Συνήθω ε, όχι, όχι, όχι εξωτερικό, Ελλάδα εδώ πέρα, γιατί είμαστε μεσογειακή χώρα, έχουμε τι καλύτερε mm -hmm. γεύσει εμεί. Mm -hmm. ε, Συνήθω στην Ελλάδα. Αγάπη, ε, για πε μας εσύ λοιπόν, πώ αποφάσισες να γίνει ε, σεφ. Λοιπόν, η όλη ιδέα ήταν ε, από πολύ μικρό. Το σκεφτόμουν. Ε, ήταν αυτό που μου άρεσε να κάνω, ω επάγγελμα φυσικά. Ε, Παίρνοντα ω πρότυπο ποιον σε μικρή ηλικία. Ω πρότυπο. Mm. Αρχικά τη μαμά. Τη μαμά. Ναι. Έτσι, μπράβο. Ε, ε, βέβαια τη μαμά. Ναι, ε, χωνόμουνα κι εγώ και εγώ. Τη ναι. ναι. άρεσε δηλαδή να σε έχει κοντά σου και να μαγειρεύεται μαζί. Το κάνουν ε, ναι, αυτό οι μαμάδες. Εγώ τουλάχιστον το κάνω με το γιό μου. Είναι ένας χρόνος στον οποίο μπορείς να είσαι μαζί με το παιδί. Φυσικά. Όπου εκεί λοιπόν αγάπησες Φυσικά. τη μαγειρική. Ε, εκεί αγάπησα τη μαγειρική. Ε, Κατα... Ναι, τη διάρκεια λοιπόν του σχολείου ήσουν αποφασισμένο ναι, σε το τι θα κάνει. Ότι... Άρα δεν έδωσε πανελλαδικές ή έδωσε. Όχι, δεν έδωσε. Δεν έδωσε. Απευθεία πήγε ε... εκεί. Όταν λοιπόν πήγε, ήταν τα βρήκε έτσι όπω τα περίμενε. Τα πράγματα. Ε... Ή πιο δύσκολα. Σίγουρα. Ή πιο <laughs> ε, ήταν πιο απαιτητικά. Ναι. Ε, αλλά με την πάροδο του χρόνου ε, προσαρμόστηκα, εξοικειώθηκα. Και έφτασε και... και στο σημείο να πας και σε διαγωνισμό. Ακριβώς. Και να πάρει και μετάλλιο. Ακριβώς. Ποια ήταν τα φαγητά λοιπόν τα οποία κάνατε. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα ριζότο θαλασσινό, με γαρίδες τεμπούρα. Με γαρίδες. Ε, τεμπούρα, σου λέει. Ναι. Ε, γαρίδε είναι επαναρισμένε, είναι ένα καινούριο τρόπο, είναι καινούρια τεχνική ναι. Ε, Ήταν ένα πολύ όμορφο πιάτο. Mm -hmm. Ε, έχουμε το κλασικό μα ριζόντο, θαλασσινό, με γαρίδα στην Το ριζόντο είναι όσο εύκολο ακούγεται, τόσο δύσκολο είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή έχει, δεν θα ναι. πρέπει ούτε να πήξει πολύ, ούτε να είναι καιραίο. Αυτό το κόλπο το βρήκε μάλλον. έτσι. Ναι, το εκτίμησε ναι. η Επιτροπή. Υπήρχαν πολλέ προπονεί φυσικά mm -hmm. για να καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, η και... βοήθεια του καθηγητή. Η βοήθεια του καθηγητή πολύ σημαντική. Mm -hmm. Ε... Αγχώθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, σίγουρα, φοβήθηκες, σίγουρα, σίγουρα, δεν φοβήθηκα, αγχώθηκα λίγο, Αγχώθηκε. ναι, ναι. Ε... πίστευα ότι άγχος... το, το πιάτο μου, εντάξει, ήταν, είναι πάρα πολύ καλό ας πούμε, θα... mm -hmm. γευστικά τουλάχιστον και αφανισιακά. Ε, αλλά όλα αυτά τα ξεπεράσαμε με τη βοήθεια. Αγαπητέ, να σα ρωτήσω με όλου αυτού του διαγωνισμού μαγειρική που συμβαίνουν στο εξωτερικό και σε συνδυασμό με, με αυτέ τι εκπομπέ, τι πολυάριθμε στην τηλεόραση για την μαγειρική, καταλαβαίνουμε ότι έχει αναχθεί σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα όλο αυτό. Ε, αυτό ε, σε, σε φοβίζει, σε δυναμώνει, σε, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έχει διαλέξει το σωστό επάγγελμα γιατί τα επόμενα χρόνια. Θα ασχοληθεί πολύ ε, η χώρα μα με αυτό. Πώς το βλέπεις μέσα σου, πώς το αξιολογείς ε, Δεν με φοβίζει mm -hmm. καθόλου. Γιατί σου λέει γέμισε ο κόσμο από μάγειρε. Πού θα βρουν δουλειά Δεν θα ποτέ από δουλειά όμω. Αυτό και αυτό το ακούω επίση. Είναι πολύ βασικό. Ναι. Ε, δεν φοβάσαι ότι δεν θα βρει δουλειά. Καθόλου. 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 Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση. Για να μα πει και ο καθηγητή εδώ που τα ξέρει καλύτερα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο επάγγελμά mm -hmm. μα γιατί είναι δεδομένο ότι ποτέ δεν θα σταματήσει ο κόσμο να τρώει. Έτσι. Οπότε... Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά και παλιά συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε όμως τόσο μεγάλος αριθμός τώρα. Έτσι. Οπότε αν έχεις όρεξη για το επάγγελμα, δεν θα μείνεις ποτέ από δουλειά. Mm -hmm. ε, πόσα παιδιά σπουδάζουν σεφ στο συγκεκριμένο ΙΕΚ? Ε, πάνω από 200 παιδιά. Πάνω από 200 είναι πάρα παιδιά, πολλά. πολλά. Ναι. Περισσότερα αγόρια, κορίτσια. Ε, μισά μισά είναι. Mm. Γιατί παλιότερα λέγανε ότι τα αγόρια. Ε... Όχι το ε, τελευταίο είναι περισσότερο ο γυναικείος πληθυσμός που mm -hmm. ακολουθεί το επάγγελμα. Ποιοι τα αρπάζουν πιο εύκολα, τα γόρια ή τα κορίτσια. Ε, κοιτάξτε Φυσικό να δείτε, ταλεντ, τα, το, ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο. Ναι, ναι, το ίδιο. Mm -hmm. Άρα, λοιπόν, Άρα λοιπόν, καταλήγουμε στο ότι είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος, καλό θα ήταν όσοι αγαπούν την μαγειρική να ασχοληθούν και επαγγελματικά και στο κάτω-κάτω τη γραφή, ακόμη και αν δεν ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, είναι ένα βραχιόλι όπω λέγανε οι παλαιοί, έτσι. Ε. Ε. Λοιπόν, έτσι. εύχομαι καλή επιτυχία ε, στου επόμενου διαγωνισμού. Καλή τύχη στην ε, ζωή σου, αγάπηε. Νόστιμα να μαγειρεύει ε, πάντα και καλό κουράγιο στον ε, εκπαιδευτικό μα εδώ. Ευχαριστώ.